Φρίκη και παγκόσμιο αποτροπιασμό προκαλεί το νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους και δείχνει τον αποκεφαλισμό του Βρετανού ομήρου David Haines. Ο Haines συμμετείχε σε ανθρωπιστικές δράσεις στη Συρία από το 1999 και απήχθη το Μάρτιο του 2013. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην Downing Street λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Σε δηλώσεις του υποσχέθηκε ότι θα φέρει τους δολοφόνους του Haines ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο τρίτος αποκεφαλισμός ομήρου μέσα σε ένα μήνα οδήγησε τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας στην απόφαση να συμμετάσχει στρατιωτικά στη μάχη κατά του ISIL. Ο αποκεφαλισμός του Βρετανού εθελοντή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση δεν είναι μόνο επικίνδυνη, αλλά είναι φρικαλέα. Η κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η δύναμη αυτή θα συνδράμει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και εντός του Ιράκ, δήλωσε ο Τόνι Άμποτ. Subject to further decisions, contribute to military operations inside Iraq. Η αποστολή περιλαμβάνει 8 μαχητικά αεροσκάφη Super Hornet και 600 άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Συνολικά 40 χώρες έχουν συνυπογράψει το αμερικανικό σχέδιο αντιμετώπισης των τζιχαντιστών του ISIL.